Πάμε να συναντήσουμε και τον καλό συνάδελφο, τον Φάνη τον Καραμπατσάκη. Σε μια απίστευτη ιστορία. Καλημέρα, Φάνη, που εμπλέκεται και βουλευτής. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα. Σε σχέση με τον βουλευτή, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς να οδηγεί στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις και εκείνος φέρεται να αντέδρασε απειλώντα τους με μετάθεση. Αυτή είναι η ιστορία. Σύμφωνα με την αστυνομία, μεσημέρι Σαββάτου, στο βόρειο δικό άξονα της Κρήτης, στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνου, κλιμάκιο των Χανίων, προχώρησε στον εντοπισμό της παράβασης, δηλαδή την παραβίαση της διαχωριστικής γραμμής, δηλαδή ότι ο βουλευτής μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έβαλε τις προβλεπόμενες κυρώσεις, δηλαδή πρόστιμο και αφαίρεση πινακίδων. Το ότι ο βουλευτής αντέδρασε και απείλησε με μεταθέσεις έκανε γνωστό αργότερα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων, λέγοντας ότι έχουμε περάσει σε εποχές που έχουν φύγει ανεπιστρεπτοί με βουλευτές να απειλούν τους αστυνομικούς με δυσμενείς μεταθέσεις. Έντονα αντιδρά ο βουλευτής, ο οποίος ο ίδιος εξέδωσε ανακοίνωση, άρα αποκάλυψε και το όνομά του. Μιλάμε για τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Οικουμενίδη. Ακριβώς. Έβγαλε ανακοίνωση, διαψεύδει αυτά που ανέφερε, όχι το γεγονός ότι το επιβλήθηκαν οι κυρώσεις, αλλά το ότι αντέδρασε αυτός και ότι απείλησε με μεταθέσεις τους αστυνομικούς. Λέει στην ανακοίνωσή του ότι έδειξε ένα φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας. Να σημειώσω ότι μεταξύ των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν στον βουλευτή ήταν και ότι δεν είχε την άδεια κυκλοφορίας μαζί του. Εκείνος στην ανακοίνωσή του λέει ότι είχε φωτοαντίγραφο όπως του έχει επιδοθεί από την Βουλή, το επέδειξε, δεν το δέχτηκαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν προαποφασίσει, λέει, να του επιβάλλουν το πρόστιμο. Εκείνος δεν εξέφρασε τις ενστάσεις του, αλλά δεν έφτασε στο σημείο να τους απειλεί με μεταθέσεις. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επικοινώνησε με τον αρμόδιο αστυνομικό διευθυντή της Κρήτης, είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σβηστεί η κλίση και ότι οι βουλευτές είναι αυτοί που πρέπει πρώτοι να τηρούν τους νόμους. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Φάνη Καραμπατζάκη. Ευχαριστούμε, Φάνη. Ασφαλώς, κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Αυτό είναι σίγουρο. Και ό,τι έχει, αν έχει επιβληθεί ένα πρόστιμο, θα πρέπει να το πληρώσει όπως όλοι οι πολίτες πληρώνουμε τα πρόστιμα όταν μας επιβάλλονται από την, ακριβώς, από την αστυνομία. Ευχαριστούμε πολύ τον Φάνη Καραμπατζάκη. Και πολύ περισσότερο η ταγή της πολιτείας που πρέπει να δίνουν και το παράδειγμα.